καλώς για την γιορτή σας. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ενημερώσω για μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η κυβέρνηση. Απόλυτο συνεπής με το προεκλογικό μας πρόγραμμα και με την ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση την οποία λάβαμε για μεγάλες αλλαγές. Όπως γνωρίζετε, ήδη έχει κατατεθεί στην Βουλή και εισάγεται στην διαδικασία της συζήτησης στις επιτροπές το νομοσχέδιο για την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Θέλω να επισημάνω ότι το νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής και έχει ενσωματώσει και μια σειρά από παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Ο πυρήνας του νομοσχεδίου όμως ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει, από το οποίο έχει προσθεθεί και το θεωρώ σημαντικό, είναι ότι αν κάποιος φορολογούμενος θεωρεί ότι αδικείται από το τεκμήριο, έχει την δυνατότητα πια να ζητήσει ο ίδιος φορολογικό έλεγχο για τα τελευταία 5 χρόνια. Πιστεύω ότι είναι μια επιλογή σημαντική η οποία δίνεται στους φορολογούμενους, οι οποίοι μπορεί να αισθάνονται ότι αδικούνται από το τεκμήριο. Από εκεί και πέρα, θέλω να επισημάνω την μεγάλη σημασία που αποδίδω συνολικά στην έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης. Και να τονίσω ότι τα όποια πρόσθετα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής κατευθύνονται πάντα σε δαπάνες οι οποίες στηρίζουν το κοινωνικό κράτος. Πρωτίστως στην υγεία, δευτερευόντως στην παιδεία. Κατά συνέπεια, μιλάμε για μια δίκαιη ανακατανομή των πόρων της ελληνικής κοινωνίας προς όφελος τομέων πολιτικής οι οποίοι χρειάζονται να υποστηριχθούν. Επίσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε τις λεπτομέρειες μιας σημαντικής παρέμβασης που αφορούν τα ζητήματα της απονομής της δικαιοσύνης, με παρεμβάσεις στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής οικονομίας, με σκοπό αφενός να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα της ατιμωρησίας, η οποία de facto έχει ουσιαστικά ριζώσει, ειδικά για τις περιπτώσεις επιχειρηματικών καταδικών, αλλά και τα σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Είναι μια ακόμα σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, η οποία πιστεύω ότι θα τύχει και της στήριξης όχι μόνο όλης της κοινωνίας, αλλά και του δικαστικού κόσμου. Θέλω επίσης να σας ενημερώσω ότι η μάχη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισαγόμενης ακρίβειας συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Έχουμε ξεπεράσει πια τους 1000 κωδικούς, οι οποίοι βρίσκονται στο καθεστώς μόνιμης μείωσης τιμής. Είναι το ταμπελάκι με το μείον 5%, το οποίο βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο στα σούπερ μάρκετ. Και φυσικά, καθώς πλησιάζουμε και στην περίοδο των Χριστουγέννων, οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση φαινομένων εσχοκέρδειας θα συνεχίζονται αμύωτοι από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Τέλος, όπως γνωρίζετε, επέστρεψα χθες από το Λονδίνο. Δύο μόνο κουβέντες για το ατυχές γεγονός της ακύρωσης της προγραμματισμένης μου συνάντησης με τον Βρετανό ομολογό μου. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι θεωρώ ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τις ελληνοβρετανικές σχέσεις σε βάθος χρόνου, οι οποίες ίδιες είναι σχέσεις που έχουν ένα σημαντικό ιστορικό βάθος. Και δεύτερον, ότι είχε και μια θετική πλευρά η ακύρωση αυτής της συνάντησης, ότι επέκτησε ακόμα μεγαλύτερη δημοσιότητα, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην παγκόσμια κοινή γνώμη, το δίκαιο αίτημα της Ελλάδος για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενών. Κύριε Πρόεδρε, η δίκαιη φορολόγηση είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα σε μια κοινωνία. Η πάταξη φοροδιαφυγής σε αυτό αποβλέπει. Πρέπει όλοι να επιβαρύνονται ανάλογα, αλλά να αποβλέπουμε στην δίκαιη μεταχείριση των φορολογουμένων, και ελπίζω ότι εκεί κινούνται και οι ρυθμίσεις στις οποίες αναφερθήκατε. Και βέβαια να μην καλούνται μονίμως οι ίδιοι να σηκώνουν το βάρος, και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι. Μέτρα που μπορεί να αποσκοπούν σε κάποιους που έχουν, πάντα όμως με όρους ισότητας, που έχουν το περίσσευμα να εισφέρουν για το κοινωνικό σύνολο. Φυσικά τα θέματα της δικαιοσύνης τα έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος δικαίου και το κράτος δικαίου έχει ως προϋπόθεση την ορθή λειτουργία της δικαιοσύνης.
Επομένως, τα προβλήματα δεν λείπουν, δεν είναι λίγα, σε όλες τις σύγχρονες δημοκρατίες, αλλά πρέπει εκεί να αποβλέπουν οι ρυθμίσεις και να τις στηρίζουν, φυσικά, γιατί τελικά υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, η δικαιοσύνη. Καλείται να υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολιτών. Άρα, να γίνονται αποδεκτές από την κοινωνία, αλλά οπωσδήποτε να τις στηρίζουν και οι συλλειτουργοί στη δικαιοσύνη. Οτιδήποτε αποβλέπει στην ορθή απονομή, στην έγκυρη και αποτελεσματική όπως την θέλει και η ΕΣΔΑ, νομίζω ότι είναι στην ορθή κατεύθυνση και εύχομαι έτσι να πάνε τα πράγματα. Και την ακρίβεια επίσης είναι κάτι που απασχολεί όλους μας, γιατί βλέπουμε τα προβλήματα και είναι αδιανόητο η Ελλάδα που πέρασε τόσες κρίσεις να βλέπει κανείς να υπάρχουν φαινόμενα εσπροκέρδειας, φαινόμενα εκμετάλλευσης των ευάλωτων. Και εκεί πράγματι οι έλεγχοι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνονται. Υπάρχει και το φιλότιμο των εμπλεκομένων, αλλά είναι καλό, οι έλεγχοι πάντα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να λειτουργούν σωστά. Παρακολουθήσαμε όλοι όσα έγιναν στο Λονδίνο. Αυτό που βρίσκω σημαντικό, γιατί ο Παρθενώνας είναι το σύμβολο της, όχι μόνο της κλασικής περίοδου, αλλά είναι για τον πλανήτη, θεωρώ, είναι για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά σημαντικός, γιατί είναι το σύμβολο της δημοκρατίας και της φιλοσοφίας. Η επανένωση λοιπόν των γλυπτών, που είναι ένα αίτημα της χώρας μας, ίσως και από την αρχή της σύστασης του κράτους, αλλά βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει. Έχει βρει, και αυτό το βρίσκω πολύ σημαντικό, έχει βρει την κατανόηση και την αναγνώριση από την κοινή γνώμη, τη διεθνή κοινή γνώμη, τη βρετανική κοινή γνώμη, και αυτό ίσως είναι το μεγάλο κέρδος, γιατί είναι μερικά ζητήματα που δεν λύνονται αυτόματα. Θέλουν το χρόνο τους. Νομίζω υπ' αυτή την έννοια λοιπόν μπορούμε να ελπίζουμε ότι το δίκαιο αίτημα της χώρας μας θα βρει ανταπόκριση γρήγορα.